Unicenter am Potsdamer Platz aus. Schauen wir uns das mal an. Berlin, der Potsdamer Platz. Die vorletzte Minute, das entscheidende Tor. Das sieht fast aus wie Athen, ist aber Berlin, ich kann Ihnen das versprechen. Wir sind natürlich weiter auf der Suche nach den Stimmen der griechischen Sieger. Αυτό το καλοκαίρι ανήκει σίγουρα στην Ελλάδα και στους απανταχού Έλληνες. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης τώρα μετέδωσαν με διθυραμβικά σχόλια για τους Έλληνες διεθνείς στην πρόκριση της εθνικής. Πρώτη είδηση έγινε στα γερμανικά δελτία ειδήσεων που υμνούσαν τον Ρεχάγκελ και τους παίκτες. And it is over. The silver goal has won it for Greece. And would you believe it? The rank outsiders, Greece, are in the final of Euro 2004, in which they will contest that final with Portugal. Ο κόσμος παρακολουθεί. Μέχρι και το βίντεο τρελάθηκε, θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πρωτόγνωρες στιγμές λοιπόν έζησε τα ξημερώματα και η πόλη αυτή. Χιλιάδες κάτοικοι κατέκλυσαν την περιοχή γύρω από τον Λευκό Πύργο, πανηγυρίζοντας τον θρίαμβο της εθνικής μας ομάδας. Με μια φωνή, χιλιάδες Θεσσαλονικίους που παρακολουθούν το παιχνίδι της Εθνικής στη γιγαντοοθόνη του Λευκού Πύργου πετάγονται και πανηγυρίζουν σαν μικρά παιδιά το γκολ που μόλις έχει πετύχει ο Τραϊανός Δέλλας. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της πόλης ξεχύνονται στους δρόμους. Ο Λευκός Πύργος φλέγεται. Θεσσαλονικής αμέσως μετά το λεφτό κλέτησαν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες μπροστά στο Λευκό Πύργο την νίκη της εθνικής ομάδας. Η Πορτογαλία θα κάνει ολόκληρη! Πολύ μεγάλη νίκη ιστορική για την Ελλάδα. Η Ελλάδα νίκησε και απέδειξε και μια άλλη φορά ότι είναι πρώτη. Ανάλογοι είναι οι πανηγυρισμοί σε κάθε γειτονιά και καφενείο της Θεσσαλονίκης όπως και στις άλλες πόλεις της κεντρικής Μακεδονίας. Στην Κατερίνη, στην Έδεσα, στο Κιλκής. Χιλιάδες κόσμου πανηγυρίζουν την μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας. Αρκετοί είναι αυτοί που επιλέγουν να γιορτάσουν τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας στα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα η απογοήτευση έχει καταλάβει τους Τσέχους τουρίστες που βρίσκονται στη λεπτοκαριά του Ιερίας και παρακολούθησαν το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί δεν κερδίσαμε αυτό. Επειδή κάναμε διακοπές εδώ, λέει, δεν μας πειράζει καθόλου, που νικήσαν οι Έλληνες. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει τους φιλάθλους της Μακεδονίας να πανηγυρίζουν έξαλλα και μαζί με τον εθνικό ύμνο μια φράση βγαίνει από τα χείλη όλων. Μακάρι το όνειρο να αναπληρωθεί την Κυριακή. Πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ με το πώς μετέδωσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στη μεγάλη μας επιτυχία. And it is over. The silver goal has won it for Greece. And would you believe it? The rank outsiders, Greece, are in the final of Euro 2004, in which they will contest that final with Portugal. Ο κόσμος παρακολουθεί με δέος το ελληνικό θαύμα. The Greeks have done it again. The tournament's surprise team has shocked the footballing world by reaching the final. An incredible achievement for a side that had never ever won, even won a match at major competition prior to this one. There will be a lot of plates smashed in Portugal tonight. My goodness, Greece has gone absolutely crazy. They've done it. Greece, incredibly, are in the final of Euro 2004 and they will meet the host nation, Portugal. I cannot believe it. Η Ελλάδα αφήνει άναυδη την Τσεχία στην παράταση, γράφει το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. Ενδεικτικό του θαυμασμού που τρέφουν οι Έλληνες οπαδοί για τον Γερμανό προπονητή, αναφέρει, ήταν το πανό που ήταν αναρτημένο στις κερκίδες του Ντραγκάου με το σύνθημα «Όθο Νουμπεράλες». Verneigung vor den Helden von Porto.
Hier in Athen kennt die Begeisterung kaum noch Grenzen. Motorräder und Autos verstopfen die Straßen der Hauptstadt. Spontane Feuerwerke werden gezündet. Hunderttausende strömen nach dem Schlusspfiff ins Freie. Also heute ist alles möglich. Heute Nacht, morgen, den ganzen Tag. Ich habe lange warten müssen in meiner Laufbahn als Journalist, um sowas zu erleben. Την ώρα που οι Τσέχοι παρέπαιαν στο γήπεδο, αδυνατώντας να πιστέψουν το αποτέλεσμα, οι Έλληνες παίκτες, ο Πάγκος και οι οπαδοί βρίσκονταν σε έκσταση, σχολιάζει το γραφτόριο Reuters. The last night, Greece pulled off the biggest shock of all. They'd never won a match in a major finals prior to this tournament, but now the Greeks are through to the final after beating the Czech Republic in Porto on Thursday night. The streets of Athens were ablaze. Champagne corks were tossed as cars circled the main square. For the first time, giant screens were set up in central squares, some even on beaches so people could watch the match in Oporto. The game threw all schedules into disarray. Some cinemas simply dumped Hollywood blockbusters and showed the football instead. A village in the south even postponed a traditional festival. Ο Βρετανικός τύπος δεν πρόλαβε λόγω της παράτασης να καταγράψει την νίκη της Εθνικής. Όλες οι εφημερίδες πάντως έσπευσαν να ενημερώσουν τις ιστοσελίδες τους. Μία είναι η λέξη «Ελλάς», αναφέρει Σαν. The fairy tale goes on. That's how Greece coach Otto Rehhagel summed up his side's dramatic qualification for the Euro 2004 final. After a night of celebration, Greece will wake up to the reality of reaching their first major football final. They've not even won a game at this level before this tournament began. The Czechs will be wondering, though, where it all went wrong. Delas had a chance too. But when he at last got his angles right, it proved decisive. A goal with time running out to send his team into the final. Οι Έλληνες μπορεί να έχουν άλλες ελλείψεις, όχι όμως έλλειψη ταπεραμέντου, γράφει Guardian. Η επανάσταση του Ρεχάγκελ έφερε την πειθαρχία στο να σταθεί ελληνικό χώρο, γράφει Independent, που χαρακτηρίζει την εθνική Ελλάδας φωνέα γιγάντων. If you're Greek, well, what on earth are you doing watching this show? You're supposed to be in bed nursing a massive hangover. Greek fans worldwide will likely party well into next week after their team continued perhaps the most unlikely run in football history. Don't be surprised if construction on some of the Olympic sites falls behind over the weekend. The Greek capital is absolutely buzzing. Ο Δέλας μετέτρεψε το αργυρό σε χρυσό. Είναι ο τίτλος στην ιστοσελίδα της γαλλικής εφημερίδας Le Figaro. Otto Rehhagel explose. À la surprise générale, l'entraîneur allemand vient d'amener la Grèce au sommet du football européen. Για Τσέχη και η τραγωδία, κάνει λόγο η Ισπανική El Mundo. Este que van a ver es el aspecto que presentaban las calles de Atenas nada más terminar el partido. Miles de personas salieron para celebrar una final que no se imaginaban cuando comenzó el torneo. Το παραμύθι συνεχίζεται, αναφέρουν οι Βρετανικοί Times, επισημένοντας ότι ποτέ άλλοτε στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος δεν έχει πετύχει κάποια ομάδα αυτό που κατόρθωσε η Ελλάδα. Κόσμος η ροή από το πρωί στα ταξιδιωτικά γραφεία, καθώς πολλοί είναι αυτοί, χιλιάδες, που σπέβδουν για να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής. Ειδικές πτήσεις charters και τουριστικά λεωφορεία δρομολογούνται από σήμερα για να μεταφέρουν τους Έλληνες φιλάθλους στην Πορτογαλία. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος άρχισαν να επιστρέφουν τα ξημερώματα, με την προσδοκία όμως ότι θα ξαναβρεθούν την Κυριακή στη Λισαβόνα πολλοί φιλάθλοι που παρακολούθησαν τον συγκλονιστικό αγώνα με την Τσεχία. Απίστευτη, εθνική υπερηφάνεια. Για ατριχίλα ήταν. Ατριχίλα, μέσα στο στάδιο ήταν ατριχίλα. Μεθυσμένοι από χαρά και διάθεση να συνεχιστούν οι πανηγυρισμοί και ο ενθουσιασμός, επέστρεψαν νωρίς τα ξημερώματα οι Έλληνες που βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου, υποστηρίζοντας την εθνική μας ομάδα. Τι να βλέπω για τελικό. Καλά, στήρους. Ελλάδα, είναι δυνατόν. Εδώ πήραμε και την Τσεχία. Φέρτε μας ξανά τη Γαλλία, φέρτε μας ξανά την Πορτογαλία. Εγώ, κύκλο. Κύκλο. Τελικά ο Θεός ήταν μαζί μας. Ήταν Έλληνας, έτσι είπαμε όλοι εκεί. Και τα καταφέραμε έστω και στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ξενύχτησαν στους δρόμους του Πόρτο φωνάζοντας συνθήματα για την νίκη της Εθνικής και σήμερα όταν έφτασαν στο αεροδρόμιο μετέφεραν μια μικρή γεύση από τα όσα έγιναν μετά το σφύριγμα του διαιτητή για τη λήξη του αγώνα με νικήτρια την Ελλάδα. Ευχαριστούμε τον Θεό μας αξίωσε και είχαμε αυτή την τύχη και ήταν από κοντά
αυτή τη νίκη της Εθνικής. Φωνάζουμε, είχαν συγκινηθεί όλοι. Κλαίγαμε. Κλαίγαμε. Εσύ. Από χαρά κι εγώ. Είμαστε κουρασμένοι, είμαστε ευτυχισμένοι. Η κερκίδα ήταν μαγική, αλλά η ομάδα ήταν θεϊκή, παιδιά. Όμως ακόμα και αυτοί που επέστρεψαν, επέστρεψαν για λίγο. Από το πρωί τα ταξιδιωτικά γραφεία δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετούν κόσμο που θέλει να ταξιδέψει για Πορτογαλία για τον τελικό. Το προλαβαίνουμε το αεροπλάνο. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι κλεισμένα όλα τα πάντα. Έχουμε φύγει να το σηκώσουμε. Το αεροπλάνο θα το προλάβουμε το κύπελο να φέρουμε. Αυτό είναι το θέμα. Θα παρατήσαμε όλα για να πάμε, παιδιά. Την Κυριακή, μονοήμερο, έχουμε με 875 ευρώ. Θα φύγει με το